Τα πολλά και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και η Θεσσαλονίκη, αλλά και το διεκδικητικό πλαίσιο του εργατικού κέντρου της πόλης θα αναδείξουν τα συνδικάτα ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ και εργατικό κέντρο στο Παλαϊκό Συλλαλητήριο που διοργανώνουν το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου κατά τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα η διοίκηση του εργατοϋπαλληλικού κέντρου για να παρουσιάσει τα παραπάνω προβλήματα, το μέλος της Αντιπροσωπείας Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Τσαμπούλης Παναγιώτης, τόνισε πως θα υπάρξει μεγάλη αντιπαράθεση για τις εργασιακές σχέσεις που δέχονται επίθεση, επισημαίνοντας παράλληλα τη λύση που προτείνουν. Αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ανεργία, χώρη προνομιακή, σε εισαγωγικά η οικοδομή, το εμπόριο, η κλωστοϋφατουργία. Η ανεργία η οποία στην πόλη μας φτάνει σε πολύ μεγάλα ποσοστά, και κατά την εκτίμησή μας θα αγγίξει στο τέλος του χρόνου το 25% με μεγαλύτερα θύματα τους νέους και τις γυναίκες. Στην ίδια γραμμή πλεύσης και ο οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΣΕ, Βαγγελής Μουτάφης, μίλησε για επίθεση που δέχεται ο κόσμος της μισθωτής εργασίας μέσω των πολιτικών της κυβέρνησης. Από ό,τι φαίνεται, μετά την ανάγκη δανεισμού και την επιβολή του μνημονίου, ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας δεν πάει καλά οικονομικά, κοινωνικά και σε ζητήματα διαφάνειας, φταίνει οι εργαζόμενοι. Αυτό τουλάχιστον βιώνουμε εμείς, αυτό καταλαβαίνουμε με βάση τις ασκούμενες πολιτικές. Και εδώ πρέπει να αναδείξουμε και τις μεγάλες αντιφάσεις που υπάρχουν. Όταν η χώρα πάει καλά, όταν είναι αυτό που λέμε εντός ή εκτός παρενθέσεως, βρίσκεται σε περίοδο ευημερίας, όταν ζητούνται αυξήσεις μισθών, μας λένε ότι πυροδοτούν τον πληθωρισμό οι αυξήσεις αυτές. Όταν βρισκόμαστε σε περιόδους ύφεσης, όπως βρίσκεται σήμερα η οικονομία της χώρας, αν ζητήσουμε αυξήσεις, μας λένε ότι επιβαρύνουμε την ανταγωνιστικότητα και άρα εμείς είμαστε το εμπόδιο για την ανάπτυξη της χώρας. Βεβαίως και δεν είναι έτσι. Με βολές κατά των βιομηχάνων από πλευράς του Αντιπροέδρου του Εργατικού Κέντρου, Μάκη Κούρα, συνεχίστηκε η συνέντευξη τύπου. Ενώ ο αναπληρωτής γραμματέας του κέντρου, Παπακοσταντίνου Γιώργος, απίθυνε κάλεσμα σε όλους να είναι παρόντες στη σαββατιάτικη κινητοποίηση. Θεωρώ ότι έχουμε μια φθήνουσα πορεία ό,τι έχει σχέση με την παραγωγή και αυτό είναι εις βάρος του συνόλου των εργαζομένων. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να επισημάνω είναι ότι οι συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες προαναφέρθηκαν, είναι προς κατάργηση των συνδικαλιστών η επόμενη φάση, και να εξηγήσω ότι όταν δεν υπάρχει κλαδική σύμβαση, δεν υπάρχει ύπαρξη συνδικαλιστή. Δεν μπορεί να εφαρμόσει καμία αύξηση μισθού σε κλάδους. Θέλω να προσθέσω επιγραμματικά τρία πράγματα. Το πρώτο, δεν μπορεί να ασχολούμαστε με ανασχηματισμούς και ιστορίες όταν στην ουσία αυτό που εισπράττει η ελληνική κοινωνία είναι μια πολιτική που την υπαγορεύουν άλλα κέντρα και έρχονται να την υλοποιήσουν οι υπουργοί, όποιοι και αν είναι αυτοί. Αναρωτιέμαι τι σημασία έχει. Δεύτερον, πρέπει να αντιδράσει η ελληνική κοινωνία σε αυτό που μας ετοιμάζουν. Ζούμε μια καινούργια εποχή μετανάστευσης. Και αυτοί που φεύγουν και που θα γενικευτεί δυστυχώς η κατάσταση αν δεν ανατραπούν αυτές οι πολιτικές, είναι τα πιο δυναμικά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Φτωχαίνει η χώρα από παραγωγικές δυνάμεις, που είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε μια χώρα. Το τρίτο, αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι πιο μπροστά, χτυπιούνται κατακτήσεις ενός αιώνα. Χτυπάνε συμβάσεις και παράλληλα ακυρώνουν θεσμούς όπως ο ΟΜΕΔ, που στήριζε προσπάθειες εργαζομένων για να υπερασπιστούν τα εισοδήματά τους. Την ερχόμενη Πέμπτη, ΓΕΣΕΑ και ΑΔΕΔΗ θα δώσουν κοινή συνέντευξη τύπου. Επίσης, στις 29 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πανευρωπαϊκή απεργία. Το εργατικό κέντρο είναι σε επαφή με όλα τα ευρωπαϊκά συνδικάτα προκειμένου να καθορίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους.